Η ανάγκη για έναν τρόπο ζωής δίπλα στη φύση οδήγησε τον Γιώργο Καριοφίλη στη δημιουργία μιας ανοιχτής φιλόξενης φάρμας 7 στρεμμάτων στον ορεινό Λεπέτιμνο. Η προσωπική μας εμπειρία αφορούσε επίσκεψη στη φάρμα Καριοφίλη με τα σπάνια οικόσιτα ζώα, ενώ στη συνέχεια κατηφορήσαμε προς το χωράφι με τη βιολογική αρρώνια, όπου ο Γιώργος με μεράκι και όρεξη καλλιεργεί από το 2013. Αυτή είναι εδώ την πρωτοβουλία, την ξεκίνησα το 2014, που επέστρεψα μόνιμα στη Λέσβο, όπου έχω καταγωγή και έχω μεγαλώσει. Και πήρα την απόφαση να έρθω στο χωριό που καταγόταν ο πατέρας μου. Είχαμε ένα κομμάτι γης και να δημιουργήσω κάτι στον πρωτογενή τομέα, ιδιαίτερο, μία φάρμα με ζώα και την καλλιέργεια ενός φυτού της αρρώνιας. Εδώ πέρα, σε αυτό το χώρο που είμαστε, είναι η φάρμα. Πάμε να τα δούμε. Σε αυτόν εδώ το χώρο που μπήκαμε είναι ο χώρος της φάρμας. Ο χώρος είναι 7 στρέμματα, ο οποίος είναι τιμηματοποιημένος σε κομμάτια. Εδώ είναι ο χώρος που είναι τα θηλαστικά. Σε αυτόν τον χώρο έχουμε 3 είδη ζώων, όπως βλέπουμε μπροστά μας. Έχουμε τα ελαφάκια. Αυτή η ράτσα λέγεται ντάμα ντάμα ή αλλιώς πλατώνη, αυτό το είδος του ελαφιού. Αυτά εδώ τα κατσικάκια, τα πυγμαία, είναι νάνι, είναι από το Καμερούν, από την Αφρική, δεν μεγαλώνουν. Είναι αυτό το μέγεθός τους. Και επίσης άγρια πρόβατα, το αγρινό ή αλλιώς μουφλών, τα οποία αυτή τη στιγμή, αν κάνουμε μια βόλτα στο κτήμα, θα τα δούμε βέβαια, δεν μπορείς να καθορίσεις που θα κάθονται. Εδώ έχει πολλή δουλειά, έτσι? Έχει αρκετή δουλειά. Ειδικά στην αρχή, όταν πρώτο ήρθα, για μένα όλα αυτά ήταν κινέζικα. Γιατί... Δεν ήξερες δηλαδή από αυτό το κομμάτι καθόλου? Όχι, όχι, δεν είχα επαφή με πρωτογενή τομέα καθόλου. Παιδί της πόλης. Και μου φαινόταν λίγο δύσκολα, αλλά η αγάπη μου για τα ζώα και το να ασχοληθώ με τον πρωτογενή τομέα και να κάνω στροφή στη φύση με βοήθησε και σιγά σιγά άρχισα να αποκτώ μια εμπειρία και με καθοδήγηση και να δημιουργήσω και άρχισα να δημιουργώ αυτήν εδώ την κατάσταση. Τώρα εντάξει, είναι λίγο πιο βατό, ξέρω 5-10 πραγματάκια, ακόμα μαθαίνω βέβαια και το προσπαθώ. Πες μου μια τυπική ημέρα εδώ στη φάρμα, μια τυπική σου μέρα, ενώ κάνουμε τη βόλτα μας. Κατεβαίνουμε στο κτήμα κατά τις 7.30 ώρα, βέβαια επιτρέποντος και του καιρού, γιατί τώρα είναι το χειμώνα, εδώ είμαστε ψηλά, βουνό, είναι λίγο πιο ιδιαίτερο το κλίμα, οπότε πάμε πάντα με τον καιρό. Ξεκινάμε το τάισμα των ζώων, ό,τι δουλειά χρειάζεται, καθαριότητα στο χώρο, στο κτήμα. Είναι πολλά τα ζώα, οπότε διαφορετικές και οι συνήθειές τους, διαφορετική η διατροφή τους. Και ανάλογα με το ζώο που πρέπει θα ταϊστούν, θα καθαριστούν. Μετά διάφορες δουλειές μέσα στο κτήμα, με ξύλα, με τις ελιές τώρα που είναι και η εποχή τους, με την αρρώνια βέβαια, το οποίο είναι το φυτό που καλλιεργώ και το οποίο επειδή το τυποποιώ κιόλας είναι η όλη διαδικασία και της τυποποίησης στο εργαστήριο αλλά και της συντήρησης του κτήματος. Αυτό μας πάει μέχρι το απόγευμα. Τώρα που είναι χειμώνας λίγο πιο δύσκολο, μακάρι ήταν πιο μεγάλη μέρα. Έχει πιο πολλές ώρες. Τι σκοπεύεις να κάνεις από εδώ και πέρα? Δηλαδή, έχω μάθει ότι θέλεις να κάνεις πράγματα, να το συνεχίσεις, να το εξελίξεις. Τα αγαπάς πάρα πολύ. Ναι, και το αγαπάω και βλέπω ότι έχει και δυνατότητες. Έχω συνέχεια στο μυαλό μου καινούργια πράγματα. Ένα project που ξεκινάμε τώρα είναι ένας χώρος εστίασης εδώ πέρα στη φάρμα, όπου θα μπορείς να πιεις ένα καφεδάκι, να δοκιμάσεις τα προϊόντα μου και άλλα βέβαια τοπικά προϊόντα του νησιού. Θέλω να στηρίξω και άλλους παραγωγούς, όπως και εγώ στην αρχή που ήρθα με στήριξαν. Και αυτό είναι και το σωστό νομίζω για να πάει μπροστά ο τόπος. Και για αρχή είναι το κομμάτι αυτό, να κάνουμε ένα χώρο για να μπορείς να κάτσεις και που θα το επιτρέπει και ο καιρός, γιατί τώρα που είναι ανοιχτό το κτήμα και έρχεσαι, πάει με βάση τον καιρό. Δηλαδή το χειμώνα μια Κυριακή που βρέχει δεν γίνεται να ανοίξεις. Ενώ μετά είναι τελείως διαφορετικά. Βοηθάει και το περιβάλλον, το ότι είμαστε ορεινά, χιονίζει αρκετά συχνά το χειμώνα, οπότε δημιουργείς και ένα χώρο, ένα καταφύγιο που σου θυμίζει ορεινό προορισμό και είναι πολύ ιδιαίτερο να μπορείς να παρέχεις κάτι τέτοιο σε νησιώτες. Και η Λέσβος είναι ένα νησί που μπορεί να το υποστηρίξει αυτό. Δεν είναι Κυκλάδες. Μπορεί βεβαίως. Εδώ πέρα ο κύριος... Ο οποίος είναι έτσι διάσημος από ό,τι έχω μάθει γενικά στα μέσα. Ο κύριος είναι ο Μένιος, είναι το πρώτο ζωντανό που πήραμε στο κτήμα. Ήρθε το 2014 όταν ήταν 6 μηνών στη φάρμα.
είναι ελάφι ντάμα-ντάμα, όπως σας είπα, είναι ο αρσενικός. Αυτή η ράτσα των ελαφιών είναι πιο μικρόσωμη. Έχουν την ιδιαιτερότητα ότι τα ελάφια ζευγαρώνουν, κάνουν 8 μήνες κύηση, σχεδόν σαν τον άνθρωπο δηλαδή, ζευγαρώνουν το φθινόπωρο, γεννάνε το καλοκαίρι. Και το ιδιαίτερο ποιο είναι, ότι ένα μήνα πριν γεννήσουν, δηλαδή τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, το αρσενικό ρίχνει τα κέρατά του. Α, τα αλλάζει δηλαδή. Ναι, πέφτουν εντελώς, δεν έχει καθόλου κέρατα στο κεφάλι του, γιατί, για να μην χτυπήσει τις θηλυκές και αποβάλουν, όταν είναι στο μήνα τους. Απίστευτο. Είναι αυτά που κάνει η φύση. Το οποίο συμβαίνει σε όλα τα ελαφοειδή, και στα ελάφια και στα ζαρκάδια και στους τάρανθους και σε όλα αυτά τα είδη των ζώων. Και μετά σιγά σιγά αρχίζουν και μεγαλώνουν και γίνονται σε αυτό το μέγεθος που βλέπετε μέσα σε 3 μόνο μήνες. Μάλιστα. Και ανάλογα με την ηλικία γίνονται και πιο μεγάλα, δηλαδή κάνουν μια επιπλέον κλάδωση. Κάθε χρόνο, στο τρίμηνο που μεγαλώνουν, γίνονται πιο μεγάλα, που σημαίνει ότι μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Και από εκεί βέβαια καταλαβαίνεις και την ηλικία τους. Έχω κάνει την έρευνά μου σε διάφορα είδη ζώων. Βέβαια, πάντα ζώα τα οποία μπορούν να ζήσουν στο κλίμα το δικό μας, δεν θα φέρουμε κάτι τροπικό. Ζώα που ζυμάνουν σε τροπικά κλίματα, π.χ. τα κατσικάκια αυτά, όπως είπαμε, τα πυγμαία, είναι από το Καμερούν, είναι από την Αφρική, αλλά είναι είδος κατσίκας, δεν είναι τελείως παράτερο στα μάτια μας. Τα οποία τώρα, άμα τα δείτε, είναι και έγκυα, είναι έγκυες οι κατσίκες, είναι στο μήνα τους, θα γεννήσουν όπου να είναι, οι κατσίκες κάνουν 5 μήνες κύηση. Έχω διαμορφώσει αυτόν εδώ τον χώρο που είναι κάποια είδη από κοτόπουλα και από άλλα είδη, όπως είναι περιστεράκια, φασιανή, τα οποία είναι από άλλες χώρες του κόσμου. Όπως είναι αυτά τα μαύρα κοτόπουλα, τα οποία είναι πολύ ιδιαίτερα, είναι από τα πιο σπάνια πτηνά στον κόσμο, είναι από την Ινδονησία και έχουν την ιδιαιτερότητα ότι είναι όλο μαύρο. Το κρέας του, το αίμα του, τα ζωτικά του όργανα, τα κόκαλά του είναι τα πάντα μαύρα, όπως βλέπετε, έχει μια σπάνια μελανίνη και είναι πολύ ιδιαίτερο πτηνό. Σε αυτόν εδώ το χώρο δίπλα υπάρχουν τα σίλκις και αυτά ιδιαίτερα πτηνά. Είναι σαν λούτρινα, αν τα δεις. Είναι κοτόπουλο και αυτό. Όντως, όντως. Ναι, το οποίο κοτόπουλο αυτό είναι από την Κίνα. Έχει την ιδιαιτερότητα ότι έχει 5 δάχτυλα, αντί για 4 όπως έχουν τα περισσότερα κοτόπουλα. Και αν το πιάσεις, είναι σαν μετάξι το φτέρωμά του, εξού και το όνομα. Silk. Silk, μάλιστα. Και σε αυτόν εδώ το χώρο έχουμε επίσης διάφορα πετούμενα, τα οποία... Επιτρέψτε μου να πω την έκφραση ότι είναι αμαία, δηλαδή πτηνά με σπασμένα φτερά, χτυπημένα ποδαράκια, τα οποία είτε μου τα φέρνουν, είτε αν βρω εγώ κάτι, είναι μέσα σε αυτόν εδώ τον χώρο. Αν μπορούν να γίνουν καλά θα επιστρέψουν ελεύθερα, αν όχι μένουν εδώ, όπως αυτό το περιστεράκι που βλέπετε πάνω στο βράχο, είναι ταχυδρομικό και έχει σπάσει τη φτερούγα του. Δεν μπορεί να πετάξει. Παρ' όλα αυτά ζευγαρώνουν κανονικά και τα μικρά τους όταν ενηλικιωθούν, που είναι αρτιμελή, τα αφήνουμε ελεύθερα και κινούνται στο χώρο. Στο τρίτο εδώ πέρα χώρο υπάρχουν αυτά τα ιδιαίτερα κοτόπουλα με αυτή την κόμωση την περίεργη. Και επίσης αυτή είναι φασιανή κόλχικη, ελληνικό είδος και είδος που ζει και στη Λέσβο βέβαια, αυτό το είδος ο φασιανός. Με βάση την ελληνική μυθολογία ονομάστηκε κόλχικος γιατί ήταν το χρυσόμαλο δέρας που έφερε ο Ιάσονας από την Κολχίδα. Πολύ ιδιαίτερο πτηνό για την τότε αρχαία Ελλάδα με αυτά τα χρώματα, οπότε τους φαινόταν περίεργο. Το ονόμασαν χρυσόμαλο δέρας και επειδή είχε έρθει από εκεί, οι φοίνικες, λέγονται φοίνικες γιατί κάνουν μακριές ουρές, όταν ενηλικιωθούν, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, το αρσενικό βέβαια πάντα, και είναι πτηνό το οποίο είναι από την Κίνα και μετά πήγαν και στην Ιαπωνία αυτά τα κοτόπουλα και μάλιστα στην Ιαπωνία θεωρείται ιερό ζώο. Απαγορεύει τη θανάτωσή του. Η επαφή με τη φύση και τα ζώα λειτουργεί ως κάθαρση, δίνοντας μια μικρή διέξοδο από τον σύγχρονο και πιεστικό τρόπο ζωής και την υπερκαταναλωτική πραγματικότητα που βιώνουμε. Το επόμενο κομμάτι του αγροκτήματος είναι μια έκταση ενός στρέμματος, όπου ζουν ελεύθερα όλα τα πτηνά, και λίγα θηλαστικά όπως είναι η παρασκευούλα και μερικά κουνελάκια και είναι ένα σημείο πάλι που μπορείς να μπεις, μπορείς να κάτσεις, έχει φραγκάκια, έχει σημεία, κινήσει ανάμεσά τους, τα ζώα είναι ελεύθερα. Έχει και χήνες. Έχει και χήνες, ναι. Θα μας επιτεθούν. Όχι, οι συγκεκριμένες όχι, είναι πολύ ήσυχες.
Εδώ στην πινακίδα υπάρχουν όλα τα είδη του χώρου που είναι εδώ, γιατί είναι τόσα πολλά που δεν γίνεται πάντα να τα εξηγώ σε όλους. Βεβαίως. Οπότε μπορούν εδώ πέρα πολύ εύκολα να δούνε και να αντιληφθούν ποιο είναι το καθένα. Όπως π.χ. αυτές εδώ οι καστανόπαπιες, ή τα παγόνια, ή οι πρασινοκέφαλες οι πάπιες, οι φραγκόκοτες. Πώς συμβιώνουν τα ζώα εδώ που είναι όλα ελεύθερα? Το μυστικό για να συμβιώσουν τόσο διαφορετικά ήδη ελεύθερα είναι ο χώρος. Δηλαδή όσο πιο μεγάλη είναι η έκταση, τόσο πιο πολύ το καθένα βρίσκει τους χώρους του και δεν χρειάζεται να τσακωθούν. Παίζουν καυγαδάκια, αλλά μόνο την ώρα του φαγητού ή στα ζευγαρώματα την άνοιξη. Γιατί αυτά επειδή είναι πτηνά, ζευγαρώνουν την άνοιξη. Σε αυτόν εδώ το χώρο, ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά είδη και βλέπετε όπως όταν τα κοιτάς, ανοίγει το μάτι σου από τα χρώματα και από τη διαφορετικότητα. Αυτό που λέτε είναι το ένα, το μυστικό. Και δεύτερον, αυτό το βασικό που ήθελα εγώ να πετύχω είναι τα ελεύθερα, τα ζώα και η μεγάλη ποικιλία για τον κόσμο και κυρίως για τα παιδιά να μπαίνουν σε ένα χώρο και να βλέπουν τα ζώα χωρίς να παρεμβάλλεται ένα σύρμα. Έτσι το παιδί αντιλαμβάνεται ότι το ζώο δεν είναι επικίνδυνο, άρα δεν είναι περιορισμένο, δεν χρειάζεται να το φοβάσαι, πρέπει να το ενοχλείς μέχρι εκεί που αυτό θέλει, δεν είναι λούτρινο, δεν είναι παιχνίδι, οπότε το ζώο θα αντιδράσει και αυτό είναι ένα μάθημα. Βέβαια ζώα τα οποία δεν είναι επικίνδυνα να είναι ελεύθερα, εννοείται. Και το παιδί μαθαίνει μεγαλώνοντας ότι τα ζώα δεν τα κακοποιούμε. Παιδάκια που φοβόταν τους ήχους και είχαν τα αυτιά τους καλυμμένα με τα χέρια τους και επειδή είδαν το κουνέλι και τους αποσπάθηκε η προσοχή, άρχισαν να το χαϊδεύουν και δίπλα τους όλα τα υπόλοιπα φωνάζαν και δεν δίναν σημασία. Και αυτό συνέχεια, σιγά σιγά, δηλαδή υπάρχουν οικογένειες που θα μου έρθουν μια φορά το μήνα για αυτόν τον λόγο. Και βλέπετε πώς μεταμορφώνονται τα παιδιά στην επαφή τους με τα ζώα. Και αυτό, αν τα ζώα είναι περιορισμένα σε ένα κλουβί, δεν μπορείς να το πετύχεις. Είσαι σαν ένα ζωολογικό κήπο. Εδώ ζωολογικός κήπος δεν είναι. Γι' αυτό δεν έχουμε και τέτοιου είδους ζώα. Έχουμε ζώα πιο κοντά στον άνθρωπο, δηλαδή θα δείτε είδη πτηνών κοινά. Κότες, πάπιες, χήνες, φασιανοί, λίγο πιο ιδιαίτερα, αλλά κοινά. Δεν θα δεις γεράκια. Αυτά είναι ζώα που πρέπει να ζουν ελεύθερα. Ο επισκέπτης έρχεται σε αυτόν τον χώρο και έχει στο μυαλό του ότι είναι σε ένα αγρόκτημα. Ότι είναι σε μια φάρμα, όπως ήταν οι φάρμες των παππούδων τους ίσως, αλλά με λίγο μεγαλύτερη ποικιλία σε ζώα. Και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα και αυτό που το κάνει λίγο πιο ιδιαίτερο, νομίζω. Λοιπόν, εδώ το κορίτσι μας. Το κορίτσι μας είναι η Τζορτζίνα, για τους φίλους Τζο. Είναι ισπανικό άλογο. Είναι πουλαράκι ακόμα. Πουλαράκι, είναι 4 ετών. Δεν έχει ενηλικιωθεί πλήρως. Είναι φοραδούλα. Πολύ φιλικό. Φαίνεται. Έχει μάθει πια με τον κόσμο. Τη φέραμε 5 μηνών στο κτήμα. Και αυτός εδώ ο χώρος που είμαστε τώρα είναι ο χώρος των υποειδών. Είναι η στάβλη. Που έχουμε, θέλει να πάρει λίγο. Καταλαβαίνεις το. Δημοσιότητα, εννοείται. Θέλει λίγο δημοσιότητα, γιατί την έχει πάρει ο λιωμένιος. Οπότε κατάλαβες. Αντιδρά. Και τα άλογα, επειδή είναι και πανέξυπνα, το αντιλαμβάνονται. Έχουμε τον μικρό, τον Μάη. Λέγεται Μάη γιατί γεννήθηκε πρωτομαγιά. Α, μάλιστα. Ναι. Και η Τζορτζίνα λέγεται Τζορτζίνα γιατί γεννήθηκε 23 Απριλίου του Αγίου Γεωργίου τη μέρα. Μάλιστα. Είμαστε συνωνόματοι. Ο Μάη που λέτε είναι Shetland Pony. Γι' αυτό είναι από τα πιο κοντά είδη αλόγων που υπάρχουν. Και επίσης αυτό το χώρο έχουμε και δύο γαϊδουράκια, τα οποία σήμερα δεν είναι εδώ δυστυχώς, τα έχουμε πάει σε ένα άλλο κτήμα. Είναι από αυτά που λέμε και που βλέπουμε δυστυχώς που δεν έχουν και την καλύτερη τύχη στη ζωή τους, δεν είχανε μάλλον. Μου έρχονται παιδιά από χωριά και δεν έχουν ξαναδεί γάιδαρο. Είναι πολύ δυσάρεστο, οπότε εδώ βλέπουν και μπορούν να το δούνε, είναι πολύ φιλότιμα ζώα. Δεν έχουν βέβαια την ομορφιά των αλόγων, εκεί ίσως υστερούν, αλλά η ομορφιά δεν είναι πάντα στην εμφάνιση. Έτσι. Είναι και στο χαρακτήρα. Βέβαια, βέβαια. Για να μην παρεξηγηθούν τα άλογα, εντάξει, έχουν απίστευτους χαρακτήρες, δεν υπάρχουν και αντίληψη. Είναι και τα δύο αυτά τα ζώα πολύ, πολύ ιδιαίτερα, και τα άλογα και τα γαϊδούρια, γενικά τα υποειδή,
παρεξηγημένα ζώα και ζώα που στηρίξαν τους ανθρώπους πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και εκτός αυτού, αυτή την εποχή που υπάρχουν τα αυτοκίνητα και άλλο είδους μέσα, τουλάχιστον να σε έχουν το σεβασμό που τους αρμόζει. Έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως φαρμακευτικό φυτό και καινοτόμος καλλιέργεια. Τα μούρα της αρώνιας βοηθούν στη διατήρηση ενός φυσιολογικού βάρους, ενώ η κατανάλωση φυσικού χυμού μειώνει αποδεδειγμένα τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα. Το κλίμα της περιοχής του Λεπέτιμνου βοηθάει στην καλλιέργεια της βιοαρώνιας, που τη βρίσκουμε σε μορφή μαρμελάδας, αποξηραμένη, αλλά και σαν αφέψιμα στην φάρμα καριοφύλη και σε επιλεγμένα καταστήματα. Η αρώνια είναι ένα είδος μύρτιλου, σαν blueberry, το οποίο φυτό αυτό είναι τα θαμνάκια που βλέπετε πίσω σας. Έχει την ιδιαιτερότητα ότι αποβάλλει τα βαρέα μέταλλα από τον οργανισμό. Είναι το φυτό με τα περισσότερα αντιοξειδωτικά και κατέχει την πρώτη θέση στις υπερτροφές παγκοσμίως σαν φυτό. Και η ιστορία της ποια είναι? Η αρώνια σαν φυτό προέρχεται από τον Καναδά και την έφεραν στην Ευρώπη όταν έγινε το Τσέρνομπιλ. Αυτός ήταν ο λόγος που ήρθε, καλλιεργήθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση και ο καρπός της δινόταν δωρεάν στον κόσμο που είχε προσβληθεί από τη ραδιενέργεια. Έτσι άρχισε να ξαπλώνεται ανά την Ευρώπη, σιγά σιγά ήρθε και στα Βαλκάνια και έτσι έφτασε και στη χώρα μας. Πώς κατέληξα εγώ στην αρώνια? Όταν ήρθα στο νησί, που όπως σας πρωτοείπα, άρχισα να ασχολούμαι και να ψάχναμε μάλλον με τι θα ασχοληθώ στον πρωτογενή τομέα. Το ένα το project ήταν το κτήμα με τα ζώα. Και επειδή ήθελα να κάνω κάτι άλλο, λίγο πιο καινοτόμο, και έβλεπα και την τάση του κόσμου προς τις υπερτροφές, τα superfoods, τα organic και όλα αυτά στο εξωτερικό, έλεγα ότι όλα αυτά μετά από λίγο έρχονται και στη χώρα μας. Οπότε μπήκα στη διαδικασία να ψάξω τις διάφορες υπερτροφές. Την βρήκα τυχαία την αρώνια, σαν φυτό. Μου κίνησε την περιέργεια, μπήκα, διάβασα, μίλησα με γεωπόνο, είδα αν ευδοκιμεί στο μέρος μου και σε τι μέρη ευδοκιμεί. Θέλει ψόμετρο. Αυτό, όπως σας είπα, προέρχεται από τον Καναδά, ήταν στην πρώην Σοβιετική Ένωση, περιοχές με ψυχρό κλίμα. Οπότε μπήκα στη διαδικασία να πάω να τη βρω. Πήγα στις Αίρες, βρήκα τον πρώτο καλλιεργητή που την έφερε στην Ελλάδα και ξεκίνησα την καλλιέργειά μου. Για να κερδίσεις, πρέπει να τυποποιήσεις ο ίδιος, να γλιτώσεις τον μεσάζοντα. Οπότε μπήκα στη διαδικασία αυτή, έβγαλα τις κατάλληλες άδειες και άρχισα να το τυποποιώ και να κάνω διάφορα πραγματάκια και προϊόντα, όπως είναι η μία μαρμελάδα που κάνω ιδιαίτερη, αρώνια με πιπερόριζα, με τζίντζερ, αποξηραμένο καρπό αρώνιας, φρέσκο καρπό αρώνιας στην εποχή του και ένα φέψιμα προς το παρόν. Mm-hmm. Και στην πορεία θα βγάλουμε και άλλα προϊόντα, γέροι να είμαστε. Τα βρίσκουμε εκτός από τη Λέσβο, στο κτήμα μου τα Σαββατοκύριακα και κάτω στην πόλη της Μυτιλίνης σε διάφορα μαγαζιά με βιολογικά προϊόντα και μικρά μάρκετ, ας πούμε. Στα καταστήματα εστίασης πάρα πολύ θα τα βρούμε στην πόλη της Μυτιλίνης, είτε σε πρωινά, είτε σε κοκτέιλ, είτε σε σαλάτες, οπουδήποτε. Εκτός από τη Μυτιλίνη θα τα βρούμε στην Αθήνα σε κάποια καταστήματα. Και τώρα έχουμε ξεκινήσει δειλά-δειλά και κάποιες εξαγωγές εκτός Ελλάδας, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ευελπιστούμε να πάει καλύτερα. Αυτή τη στιγμή είναι η καλλιέργειά μας αυτή, γύρω στις 400 ρίζες, και θα την επεκτείνουμε τώρα με ένα πρόγραμμα που εγκριθήκαμε, όλη αυτή η πλαγιά. Θα μπουν άλλα 1000 φυτά αρώνιας, οπότε θα ανεβεί, όπως καταλαβαίνετε, πολύ και οι ρίζες μας, οπότε και η παραγωγή. Ένα ενήλικο φυτό μας αποδίδει ανά μέσο όρο στην Ελλάδα, που έχουμε καλό κλίμα μεσογειακό, γύρω στα 10 κιλά. Αφού φτάσει στην ηλικία των 5 ετών. Mm-hmm. Τώρα είναι στη φάση που έχουν αρχίσει και πέφτουν τα φύλλα, έχουν κοκκινήσει λόγω φθινοπόρου. Εμείς συλλέγουμε και τα φύλλα γιατί κάνουμε το αφέψιμα. Η γεύση της είναι ελαφρά στιφή. Το νιώθω. Ναι, γιατί είναι αντιοξειδωτικό. Έχει τις περισσότερες μονάδες σε αντιοξειδωτικά. Οπότε είναι λογικό να στυφίζει, φανταστείτε το ρόδι. Mm-hmm. Πολλά αντιοξειδωτικά και αυτό στυφό, αλλά είναι αυτό που λέμε προς τα κάλλη την οπόνος, αφού κάνει καλό. Ρε. Ο τρίγος της αρώνιας είναι το Σεπτέμβριο, την περίοδο που είναι και το σταφύλι δηλαδή. Γίνεται με το χέρι, υπάρχουν και μηχανήματα σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Στην Ελλάδα
λίγο στη Μακεδονία έχω δει ότι υπάρχουν, αλλά το μηχάνημα στην περιοχή τη δικιά μας δεν γίνεται, γιατί είναι δύσβατη, δεν μπορεί να μπει μέσα, εκεί πέρα είναι κάμπι. Και εκτός αυτού, μαζεύοντάς το με το χέρι, ναι, είναι λίγο πιο δύσκολο και πιο απαιτητικό, αλλά κερδίζεις σε ποιότητα γιατί δεν τραυματίζεις τον καρπό. Και εγώ προσπαθώ να φτάσω καλύτερα στην ποιότητα, γιατί η ποσότητα, εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλη, βλέπετε πώς είναι η καλλιέργειά μου. Θεωρώ ότι ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας και ιδιαίτερα στη Λέσβο που είμαστε, έχει πολλά να δώσει. Είναι πολύ σημαντικό να μείνουν οι νέοι, υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχουν κτήματα που ρημάζουν, είτε αυτά είναι λεοκτήματα, είτε είναι βοσκοτόπια, μιλώντας για τις παραδοσιακές, ας πούμε, ασχολίες του νησιού, όπως είναι η κτηνοτροφία και η ηλιά, αλλά εκτός αυτού μπορείς να ασχοληθείς και με άλλα πράγματα, όπως είναι μια μοντέρνα καλλιέργεια που έχω κάνει εγώ, μια υπερτροφή όπως είναι η αρώνια. Ασχοληθούν σωστά, εκμεταλλευτούν τα πολλά προγράμματα που υπάρχουν, που μπορεί οποιοδήποτε να τα πάρει αυτά τα προγράμματα. Μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Εγώ ήρθα, ξεκίνησα κάτι χωρίς να έχω καμία επαφή με τον πρωτογενή τομέα και η γη δεν με κάλυπτε. Αναγκάστηκα να νοικιάσω γη και μετά με τα διάφορα προγράμματα να καταφέρω να αποκτήσω και τη δική μου. Και είναι πολύ λυπηρό να βλέπεις χωριά να ερημώνουν, γιατί πραγματικά είναι άδικο να φεύγουν τα παιδιά, να πηγαίνουν σε μεγάλα αστικά κέντρα και να δουλεύουν για ένα μεροκάματο. Ενώ μπορούν να πάρουν πολύ καλύτερες αποδόσεις με δική τους εκμετάλλευση. Στην εποχή της κρίσης που ζούμε, υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για να ξαναβρούμε τους χαμένους μας δεσμούς με τις φυσικές διαδικασίες. Να συντονιστούμε με τους ρυθμούς της φύσης, να τις φερθούμε με σεβασμό και αγάπη και σίγουρα θα ευεργετηθούμε στον πολλαπλάσιο βαθμό.